Είμαστε με τον πρόεδρο του Συλλόγου Αγιοπαρασκευούσιδων Τσεσμελίδων, Γιώργο Κατσούπη, και πρόκειται να συζητήσουμε για το πιο ωραίο πανηγύρι του καλοκαιριού που πρόκειται να διοργανώσει για δεύτερη συνεχή χρονιά ο σύλλογός σας. Να κάνουμε μια αναδρομή στο ιστορικό αυτό του πανηγυριού. Ναι. Πού έχει τις ρίζες του. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι που είμαι πάλι εδώ και είστε δίπλα μας, πολύ πολύ κοντά μας όλο αυτό το διάστημα από την αρχή του Συλλόγου. Είναι σημαντικό για μας και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να πω ότι το πανηγύρι μας γινόταν στο χωριό, στο Κιώστε ή Αγία Παρασκευή του Τσεσμέ, κάθε χρόνο στις 26 Ιουλίου, εκεί στη Μικρασιατική Χερσόνησο της Ερυθρέας, απέναντι από τη Χίο. Ήταν μια περίοδος που ήταν όλα τα καΐκια στο χωριό, γιατί οι άνθρωποι του χωριού μας, το κατεξοχήν επάγγελμά τους ήταν η αλληλεία, η θάλασσα ήταν η κύρια ενασχόλησή τους. Τα 30% των αντρών ασχολούνταν με την αλληλεία. Οπότε το καλοκαίρι στις 26 Ιουλίου που γιόρταζε η πολιούχος του χωριού η Αγία Παρασκευή, ήταν όλα τα καΐκια εκεί, δεν δούλευαν. Το χωριό έσφιζε από κόσμο, είχε 5.000 πληθυσμό. Και συνέρεαν εκείνη τη μέρα και από όλα τα γύρω χωριά, από την Ερυθρέα, τη Δυτική Ερυθρέα, συνέρεαν στο χωριό για αυτό το πανηγύρι, γιατί ήταν πάρα πολύ ονομαστό και διαδεδομένη η χάρη της Αγίας Παρασκευής. Εκεί στείνονταν γλέντια σε πλατείες και σε γειτονιές. Δεν επαρκούσαν φυσικά τα μουσικά όργανα του χωριού, τα οποία στην τοπική διάλεκτο τα έλεγαν παιχνίδια, τα μουσικά όργανα. Και επιστρατεύονταν τα παιχνίδια και από τον Τσεσμέ, που ήταν η μεγάλη πόλη δίπλα στο χωριό μας, για να διασκεδάσει ο κόσμος και να υπάρχουν περισσότερα έτσι μικρά-μικρά γλέντια στις γειτονιές και στις πλατείες του χωριού. Είπαμε ότι τα καΐκια είχαν σταματήσει, δεν δούλευαν αυτές τις μέρες, οπότε έβγαζαν τα πανιά από τα καΐκια και έφτιαχναν αυτοσχέδια έτσι στέγαστρα πάνω από από τις πλατιούλες, ώστε για τον ήλιο. Mm-hmm. Τα λιόκαυτα μοσχοβολούσαν σε όλο το χωριό, τα ψάρια. Ήταν το κύριο φαγητό των πανηγυριστών. Και υπήρχε μια πάρα πολύ ωραία γιορτινή ατμόσφαιρα στο χωριό. Τι είναι τα λιόκαυτα? Τα λιόκαυτα είναι ψάρια, κυρίως σαυρίδια, αλλά και άλλα είδη. Ψάρια που περίσευαν, που δεν πουλιόντουσαν, και τα καθάριζαν να φύγουν τα εντόστια. Τα περνούσαν με λίγο αλάτι, άρμια έτσι τα βουτούσαν λίγο, και τα κρεμούσαν στον ήλιο. Έμεναν έτσι στον αέρα και στον ήλιο 2, ίσως και 3 εβδομάδες, και ψήνονταν από τον ήλιο και και από το αλάτι. Και μετά τα μάζευαν, τα βάζανε λαδάκι και τα τρώγανε. Ήταν πάρα πολύ ωραία. Τα ψήνανε κιόλας. Οπότε ήταν ένα είδος μεζέ. Ήταν ένας εκλεκτός μεζές. Οπότε εκείνες τις μέρες μου σχοβολούσε το χωριό από τα λιόκαυτα. Ήταν φοβερά. Τι άλλο περιλάμβανε αυτό το πανηγύρι? Την προπαραμονή και την παραμονή του πανηγυριού γύριζαν οι επίτροποι με μεγάλα παιδιά, με τα αγόρια, ας πούμε, του χωριού, και μοίραζαν μικρούς επτάζυμους άρτους που είχαν παραγγείλει σε αρτοποιία του Τσεσμέ και τα μοίραζαν στα σπίτια. Ήταν σαν προαναγγελία, ας πούμε, του πανηγυριού, σαν μια ατομική πρόσκληση για το πανηγύρι. Μετά φυσικά όλοι οι χωριανοί είχαν την υποχρέωση να πάνε στο πανηγύρι, ίσως να αφιερώσουν κάτι στην εκκλησία. Εξάλλου και οι εκκλησίες εκεί δεν είχαν άλλους πόρους, ούτε περιουσία, ούτε... Οπότε βιοπορίζονταν με βάση τα έσοδα από το μεγάλο πανηγύρι που είχαν μια φορά το χρόνο. Και πάμε στο σήμερα. Πέρσι είχε γίνει για πρώτη φορά με πολύ μεγάλη επιτυχία. Θέλουμε να μας αναφέρετε ιδιαίτερα εκείνα χαρακτηριστικά που θα δούμε στο δικό σας πανηγύρι, που δεν τα βλέπουμε αλλού. Καταρχάς, πέρσι που ήσασταν και εσείς στο πανηγύρι, είχαμε πολύ μεγάλη επιτυχία και ευχαριστούμε όλο τον κόσμο που συντέλεσε αυτό. Είχαμε ανέλπιστα πολύ κόσμο
και από την προπόληση που έχει σημειωθεί αυτή τη στιγμή, το ίδιο πιστεύω και ίσως και περισσότερο θα συμβεί και φέτος. Θα γίνει το πανηγύρι στις 26 Ιουλίου την Παρασκευή, το βράδυ, ανήμερα της Αγίας Παρασκευής, στην Πλάζ, που είναι ένας εξαιρετικός χώρος, ακριβώς δίπλα στη θάλασσα, όπως αρμόζει στην παράδοση του χωριού μας. Θα ξεκινήσουμε με μια έκθεση βιβλίου, μικρασιατικού βιβλίου, από τις εκδόσεις Μπαλτά, όπου οι παρευρισκόμενοι μπορούν να δουν πολλά και ενδιαφέροντα βιβλία που αφορούν τη μικρασία, την ιστορία, τον μικρασιατικό πολιτισμό και να αγοράσουν αν θέλουν κάποια. Θα έχουμε ζωντανή μουσική, μικρασιατικά τραγούδια από τους καταξιωμένους πολύ πολύ, πολύ καλούς μουσικούς μας με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Είναι η Μαρίσα Ιτανίδη, η οποία είναι στο τραγούδι. Είναι ο Χριστιανός ο Νίκος, μέλος μας και πολύτιμος συνεργάτης στο βιολί. Θα είναι ο Αλέκος ο Καφούνης στο σαντούρι, ο Αντώνης ο Μιλωνάς στο λαούτο και ο Άκης ο Τσαβαρής στα κρουστά. Θα έχουμε μια πολύ καλή ορχήστρα που θα μας σεριανίσουν στα μικρασιατικά μουσικά μονοπάτια με ξεχωριστούς ήχους. Επίσης, η Πλάζ θα έχει ένα πολύ καλό φαγητό που θα απολαύσουν οι πανηγυριστές. Λιόκαυτο δεν θα έχει. Λιόκαυτο είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτιάξουμε. Θα πρέπει να πλώσουμε σκοινιά, μέτρα σκοινιών για να τα ξεράνουμε και 2-3 εβδομάδες. Και θα έχουμε πάρα πολύ χορό, μια ζωντανή έτσι κεφάτη ατμόσφαιρα με πολύ χορό, κέφι. Οι χωρίς σας όμως και τα τραγούδια σας δεν είναι συνηθισμένοι. Ναι, δεν είναι. Είναι η χωρή των παραλίων της Μικράς Ασίας, της Ερυθρέας κυρίως. Το πρόγραμμα θα είναι καθαρά μικρασιατικό. Θα έχουμε και άλλα τραγούδια από τη Μικρασία. Ναι, δεν είναι τόσο γνωστά και συνηθισμένα. Τα επιλέγουμε τα τραγούδια ένα-ένα και με την βοήθεια της Μαρίας της Ιτανίδου, που έχουμε πολύ καλή συνεργασία και με τα άλλα παιδιά της ορχήστρας, και έχουμε αυτό το εξαίσιο αποτέλεσμα. Κάποιοι που δεν έχουν αποκτήσει ακόμη πρόσκληση και που σίγουρα θέλουν να έρθουν, πού μπορούν να απευθυνθούν? Θα πρέπει λίγο να βιαστούν, γιατί έχουμε μεγάλη ζήτηση, και θα πρέπει να απευθυνθούν στα μέλη του Συλλόγου, του Διοικητικού Συμβουλίου, που είμαστε γνωστοί, όλοι μας ξέρουν πια, μέσα στην πόλη. Διατίθενται, οι αφίσες γράφουν και το τηλέφωνο που υπάρχει, και να παραλάβουν τις προσκλήσεις έγκαιρα, γιατί και πέρσι είχαν εξαντληθεί οι προσκλήσεις. Τις τελευταίες μέρες δεν έβρισκαν και δυστυχώς κάποιοι που ήρθαν στην είσοδο απογοητεύτηκαν. Επιπλέον θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικονομοτεχνική εταιρεία Energo, η οποία είναι και ο βασικός χορηγός του πανηγυριού μας, για την καθοριστική συμβολή της στη διοργάνωση αυτής της εκδήλωσης. Και επανερχόμενοι λίγο στα τραγούδια σας που αναφερθήκαμε και προηγουμένως, αν σας έβαζα να διαλέξετε ένα τραγούδι, ποιο θα ήταν και γιατί? Θα ήταν ένας πολύ ωραίος συρτός μπάλος. Είναι το αγαπημένο μου ερυθρεώτικο τραγούδι που λέγεται Τσακιρμιζέ. Τσακιρμιζέ τα μάτια σου, κρυστάλλινο λαιμό σου, μαργαριτάρι η ελιά που έχει στο μάγουλό σου. Δεν ξέρω, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι. Μου ξυπνά θύμισες από τους παππούδες, πράγματα που έχω διαβάσει, ιστορίες, αναμνήσεις. Είναι μεταξιδεύει αυτό το τραγούδι. Το προηγούμενο διάστημα έχετε προγραμματοποιήσει και μια εκδρομή στον τόπο καταγωγής σας. Ποια θα είναι η επόμενη δράση σας? Αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στο πανηγύρι που μας απασχολεί πολύ. Χρονικά εννοώ. Επόμενες δράσεις θα συνεχίσουμε το χειμώνα με το χορευτικό και τη χοροδία μας. Θα ξαναρχίσουμε, γιατί τώρα θα σταματήσουμε, είχαμε μέχρι τώρα μαθήματα. Τη χοροδία την διδάσκει ο Άρης ο Αποστολής, πολύ καλός μουσικός. Και έχουμε και παράλληλα και χορευτικό τμήμα, ο σύλλογός μας, που κάνουμε τραγούδια και χορούς της Ερυθρέας και της Μικράς Ασίας γενικότερα. Και από τον Οκτώβριο που θα ξαναρχίσουν τα μαθήματα των τμήματων, ειδικά στο χορευτικό θα εφαρμόσουμε κάποια σεμιναριακού τύπου μαθήματα και θα φέρνουμε και χοροδασκάλους εκτός νησιού που έχουν ασχοληθεί με την Μικρά Ασία
κατά τόπους, άλλους με τα παράλια, άλλους με την Προποντίδα, άλλους με την Ερυθρέα, όπως ας πούμε το Θοδωρή τον Κοντάρα, που έχει ασχοληθεί με την Ερυθρέα και τη Σμύρνη. Οπότε θα εμπλουτιστεί το πρόγραμμα το χορευτικό με αυτόν τον τρόπο και σίγουρα έχουμε στο μυαλό μας και μια μεγάλη παράσταση σε κλειστό χειμερινό θέατρο, όπου θα έχουμε μια μουσικοθεατρική στην ουσία παράσταση. Θα τα δούμε στην πορεία όμως αυτά. Στα τμήματά σας μπορούν να συμμετέχουν μόνο όσοι κατάγονται από την Αγία Παρασκευή του Τσισμέ ή και άλλοι? Φυσικά και όχι. Έχουμε πολλούς ευρύτερα μικρασιάτες και μη. Μπορούν να έρθουν όλοι όσοι αγαπούν, θέλουν να μάθουν και να ενδιαφέρονται για τη μικρασιατική παράδοση, τα τραγούδια και τους χορούς. Να πω ότι στη χοροδία κάνουμε κάποια τραγούδια τα οποία είναι πρωτόλια κομμάτια, δεν είναι γνωστά, είναι ανέκδοτα και τα γνωρίζουμε από παλιές καταγραφές και αφηγήσεις των παππούδων. Με τον δάσκαλο όμως τον Άρη τον Αποστολή τα ξαναβλέπουμε μια άλλη ματιά, προσπαθούμε να είμαστε πιστοί ακριβώς πάνω στην παρτιτούρα είτε στην ηχογράφηση που είχε γίνει, τις παλιές ηχογραφήσεις που έχουμε, και να τα αναπαραγάγουμε με τον πιο αυθεντικό και πιστό τρόπο. Πόσο δύσκολο είναι αυτό το έργο? Είναι και απαιτεί πολλή δουλειά τόσο από το μουσικό, το δάσκαλό μας, όσο και από εμάς που δεν έχουμε αυτή τη μεγάλη εμπειρία της, και τη μουσική γνώση, και προσπαθούμε μαζί του να τα μάθουμε με αυτόν τον τρόπο. Πόσα τέτοια τραγούδια έχουμε φτιάξει εντός εισαγωγικών και πόσα έχουμε ακόμη στη βιβλιογραφία μας? Δουλεύουμε πολλά και έχουμε ακόμα περισσότερα. Δεν μπορώ να μιλήσω με ακριβείς αριθμούς. Θα πάρετε μια γεύση και στο πανηγύρι. Θα παρουσιάσουμε 5-6 τραγούδια από αυτά που δουλεύουμε. Και σίγουρα μέσα στην μεγάλη παράσταση που σχεδιάζουμε για το χειμώνα θα ακουστούν πολλά, πολύ περισσότερα. Ωστόσο, σε καταγραφές υπάρχουν πολλά. Δηλαδή, μπορούμε να μιλάμε και για 70-80 τραγούδια. Είναι πολλά. Που υπάρχουν και οι παρτιτούρες και γνωρίζουμε, ας πούμε, τη μουσική τους. Και να είμαστε σαφείς και ακριβείς σε αυτό που θα φτιάξουμε τώρα.